Γεια σου και καλώς ήρθες σε αυτό το βίντεο, καλώς ήρθες σε αυτό το βίντεο στην πόλη του έρωτα, γιατί η πόλη του έρωτα δεν είναι το Παρίσι, όχι. Η πόλη του έρωτα είναι η Θεσσαλονίκη. Και σε αυτή την πόλη του έρωτα θα μιλήσουμε για ένα μεγάλο μου έρωτα, τα ντόνατς. Αποφάσισα μιας και είμαι εδώ και εδώ είναι το Jerry's. Το Jerry's Food Truck, το μαγαζί με τα ωραιότερα ντόνατ που υπάρχουν στην πόλη, να κάνω ένα challenge για τη διαιτά μου, μιας και έχει πάρτι στο Jerry's, καθώς κλείνουν τον ένα χρόνο λειτουργίας. Θα πάω λοιπόν εκεί, θα βοηθήσω τον αδερφό μου και τον Τάσο, γιατί αυτοί έχουν φτιάξει το Jerry's, θα τους βοηθήσω, θα σερβίρω τον κόσμο, θα ανακατευτώ στην κουζίνα, θα φτιάξω τα ντόνατ με τα δικά μου χεράκια και για να δούμε, θα αντέξω αυτό το challenge, πόσο θα αντέξω, τι θα απογίνει η δίαιτα, πόσο δυνατή είμαι τελικά. Θες και λίγο ηλιοβασίλεμα μου μέχρι να πάμε. Νομίζω ότι θα τα καταφέρω παρόλα αυτά. Αισθάνομαι πάρα πολύ δυνατή σήμερα. Αισθάνομαι πάρα πολύ confident ότι όλα θα πάνε καλά. Μείνε μαζί μου. Βρισκόμαστε εδώ, Παύλου Μελά 44, στη Θεσσαλονίκη, με τον κύριο Γιάννη Χριστίδη, διότι υπάρχει εδώ το Jerry's Food Truck. Jerry's Food Truck. Πολύ σωστά. Το οποίο Jerry's Food Truck πρόκειται να με βοηθήσει στο Diet Donut Challenge. Το Jerry's γιορτάζει ένα χρόνο, ωραία, και έχει κάνει εδώ ένα τύπου πάρτι. Ντόνατς παντού. Ο Γιάννης χαμογελαστός, λες και έγινε το παιδί του ενός. Και ήρθα να βοηθήσω, σαν καλή αδερφή, να σερβίρω τον κόσμο που θα έρθει εδώ. Και τι πρέπει να κάνω τώρα εγώ που κάνω δίαιτα? Να αντισταθώ στο ντόνατ, το τσουρέκι, την πραλίνα, το πουένο, τη σοκολάτα. Τους λουκουμάδες! Τους λουκουμάδες! Αλλά να σου πω κάτι, δεν φοβόμαστε. Το ξέρω γιατί εσύ είσαι μαζί μου. Είσαι φίλη και θα μου σταθείς. Μη μου σηκώνεις εμένα τη σύριγγα, γιατί δεν μασάμε. Κορίτσια, ήρθα. Χαλάρωστε, θα έχετε μια βοήθεια πάρα πολύ σημαντική. Μάλιστα. Πρέπει να βάλεις όμως τα απαραίτητα σύνεργα. Ναι, καπέλο και ποδιά. Ναι, παρακαλώ, μην ετοιμαστείς. Καπέλο αποκλείεται. Ποδιά, άμα θες. Ναι, ναι. Αλλά μπορώ να μαζέψω το μαλλί όμως. Μπορεί να συμβεί αυτό, γιατί ναι, είναι φαγητό και δεν θέλετε να το φάτε το ντόνατς με τις τρίχες μου, φαντάζομαι. Ένα αυτοκόλλητο, ένα παράσημο στη συνάδελφο. Ακόμα δεν δούλεψα, αδερφιά. Να δείτε πώς δουλεύω, κάτσε. Δεν πρέπει πρώτα να μου μάθεις. Θα περιμένεις 2 δευτερόλεπτα, αλλά θα εξυπηρετήσεις από το καλύτερο χέρι στην Ελλάδα. Βασίλη, πραγματικά να σου πω κάτι, θα το κάνω με πάρα πολύ κέφι. Δηλαδή, με πάρα πολύ κέφι. Μπορεί να είμαι λίγο αργή, γιατί είναι η πρώτη μου μέρα στη δουλειά. Εσέω μεγάλο. Μεγάλο. Θέλω με bueno. Σοκολάτα από πάνω. Να δίνεις διευκρινή, σε παρακαλώ. Α, στη σοκολάτα. Λίγο ρωμένη. Μπουένο θέλει ο άνθρωπος. Και σοκολάτα θέλει. Α, και σοκολάτα θέλει. Θα σου δείξω εγώ θεωρητικά και στο ντόνα στην πράγμα. Κοίτα εδώ. Παίρνεις τον ντόνα, κάνεις μία τρύπα. Πατάς μέχρι εδώ. Ξανά το βγάζεις, το ξαναβάζεις και το πατάς. Ναι, αλλά εδώ είναι λίγο μούφα αυτό, δηλαδή... Όχι, μπαίνει. Δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Όχι, φυσικά. Και πώς θα τρυπήσει? Θα στο δείξω θεωρητικά. Όχι, δεν θέλω. Κατάλαβες, ε? Τι, είμαι χαζή? Όχι, φυσικά. Κατάλαβα. Πάμε, καλή επιτυχία σας, Άκη. Να φύγει αυτή η Γιάννη, αντιμιλάει. Έβαλες παραπάνω, δεν πειράζει. Να του κάνουμε ένα άλλο το ανθρώπου. Όχι, όχι, είναι όχι, πάρα πολύ ωραίο. Μπανάνα, ποιο λες ότι είναι η μπανάνα? Εκείνο. Μπράβο σου. Ευχαριστώ. Κάτσε βρε μαλέρα, πώς θα πάρει την ψυχούλα μου. Το κάνω όπως θα το έκανα για μένα, εντάξει. Φτάνει εγώ. Τι να βάλω από πάνω. Θέλω. Είναι πολύ ωραίο το τρως. Αλλάζω γάντι σε κάθε τώρα. Όχι. Ορίστε! Με! Τα πήγε τέλεια! Αλλά μην το σαν έκανα σε μαζί. Συγγνώμη. Πώ μυρίζει έτσι αυτό? Βάζω πολύ, πιστεύεις? Ναι, φτάνει. Βάζω και τρούφα! Βεβαίως. Χίλια συγγνώμη. Τώρα! Πανέμορφο, είναι πανέμορφο. Να δούμε λίγο τι έχει φτιάξει το καταπληκτικό της αποτέλεσμα. Είμαι πάρα πολύ καλή. Είσαι πάρα πολύ. Κορίτσια, τι θα πάρετε? Αυτό θες? Αυτό. Από πάνω τίποτα άλλο? Πάρα, καμιά τρούφα, ξέρω εγώ. Δεν είσαι καλή και αδύνατη. Είσαι για μην τρώ. Πού την πες, πώς δεν το τρώω εγώ. Άστο. Αχ, τι θα κάνω, γιατί μυρίζει πάρα πολύ. Με τη μυρωδιά θα μείνει.
δυο-δυο. Τι με πέρασες, καμιά χθεσινή, άμα είναι για πρωί. Όχι ρε κορίτσια. Μια κουταλιά γεμάτη φτάνει. Όχι, δεν θα πάρεις τα σκέπα. Λίγα. Δύσκολα περνάω. Καλά, τέλεια. Εντάξει, εγώ αυτό θα έτρωγα. Δεν το πατάμε μέχρι κάτω την τρόμπα, γιατί γίνεται αυτό που έγινε αυτή τη στιγμή. Θα το φάει, να το φάει. Δεν του μπάνιασε τώρα, δεν πειράζει ρε. Επειδή σε εμπιστεύομαι, πάρα πολύ. Ναι. Σας ξέρω. Εντάξει, θα σε αγαπάω. Το έχω να σε σίγουρη, για τη Δάφνη θα ετοιμάσω τον ντόνατ που δεν θα φάω. Δηλαδή τον ντόνατ που θα έτρωγα μπορούσα. Ελπίζω να είσαι αρκετά δυνατός παίκτης σαν εμένα, γιατί εντάξει δεν τρώγεται από κάνω μικρούς αυτό. Δεν είναι το μεγάλο τώρα. Θα βάλω σοκολάτα, όλη την τροπιά. Θα βάλω μπουένο, προφανώς. Ναι, θα το... Obviously. Και όταν τελειώσω τη δίαιτα, θα έρθω να φάω ένα τέτοιο. Έχουμε συγγνώμη, εσύ. Ναι. Κάνω, φαίνεται. Φαίνεται η πείνα μου. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να βγάλετε τέτοιο κωδικό στο μαγαζί. Σισί. Κωδικό Σισί. Κωδικό Σισί και να είναι αυτό. Αυτό είναι το ντόνατ. Έτσι θα έπρεπε να τρώγετε τον ντόνατ. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι στο πιο ωραίο κανάλι στη Λιβέρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Το πιο ωραίο πιντάκι. Και θέλω πιο πολύ τον Θοδωρή. Σημείωσε το ότι θέλω τον Θοδωρή βέβαια. Να κάνει δικό του κανάλι. Δικό του κανάλι. Τι είναι αυτό, δεν κατάλαβα. One man, one decision. Τέλεια, Μαρίζη. Αλλά αυτό το πρόβλημα πώς το αντέχεις τώρα. Άσε με. Δηλαδή αυτό είναι... Δεν ξέρω πώς το αντέχω. Είμαι πάρα πολύ δυνατή νομίζω τελικά. Πάρα πολύ. Πάμε ένα μετσουρεκάκι. Αυτό μυρίζει. Α, ωραί φίλε. Πόπο μυρίζει τέλεια, ε. Μέσα μας έχεις βάλει, κυρία Σίση. Άσε μας, σε παρακαλώ. Ωρε φίλε. Εσύ δοκιμάζεις όταν φτιάχνεις για να ξέρεις τι έδωσες. Όχι, ε. Την πατήσαμε μέσα. Δεν το έχουμε. Προσπαθούμε πολύ, αλλά δεν το έχουμε. Δεν πειράζει, δεν πιστεύει, όμως δεν έχει φάει τέτοιο. Ρε παιδιά, δεν γίνεται να κάνεις παιδιά και να μην είσαι 200 κιλά. Ωραία, θα περάσει και σήμερα. Τέλειο. Όχι, μύρισε. Πες. Μυρίστε το ένα τέταρτο πρώτο πριν το φάτε. Θα τα αφήσω, λίγο. Α, κορίτσια. Να το χαιρεστείς. Πόσο άντεξα, γιατί άλλο δεν αντέχω. Ή θα φάω και θα συνεχίσω ή θα φύγω. Το challenge είναι να μην φας. Δεν θα φας. Να σου πω κάτι, το challenge είναι να μην φάω ντόνατ, τσουρέκι κτλ. Αλλά, άμα πάρω την κουτάλα με τη σοκολάτα. Όχι ρε. Εντάξει. Είμαι δυνατή ρε, μπορώ. Είσαι πάρα πολύ καλή. Εγώ θα σε υπολογίζω σε τέτοιες περιπτώσεις τα events να έρχεσαι να μας βοηθάς εδώ πέρα. Μόνο να έχω τελειώσει τη δίαιτα, σε παρακαλώ. Γιατί δεν γίνεται έτσι. Για όλους εσάς όμως που δεν κάνετε δίαιτα και μπορείτε να έρθετε, Παύλου Μελά 44 στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να ζήσετε το experience του Jerry's Food Truck με ντόνατς, τσουρέκια. Όπως βλέπετε, πολλοί κόσμος το ζει. Εκτός από μένα! Δεν πειράζει. Καλά, Λί. Ρε, δεν θα έρθει το καλοκαίρι. Θα έρθει. Δεν θα έχω χάσει τα κιλά. Θα τα έχω χάσει. Ρε, τι θα γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μας βοήθησες. Τίποτα, παιδιά. Είσαι υπέροχη. Ευχαριστούμε πολύ. Τίποτα, κορίτσια, δεν πειράζει. Δεν μου δώσατε να φάω, αλλά... Όπως είδες λοιπόν, τα καταφέραμε και πήγαν όλα σούπερ και εγώ δεν έφαγα, μόνο μύρισα. Αυτό δεν υποχαίνει. Όχι, νομίζω ότι τα πήγα πάρα πολύ καλά. Θέλω να είσαι περήφανος για μένα. Νομίζω ότι όλα πήγαν σούπερ. Μπράβο μας και συνεχίζουμε. Το έχουμε. Ωχ, τι είναι αυτά, popcorn. Χειροποίητα, μόνο ένα. Άμα φάω μόνο ένα. Όχι. Εδώ αντίξαμε στα ντόνατς. Τώρα θα μασίσουμε. Όχι.